Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι η αθρίτιδα γονάτου και μαζί μας είναι ο ορθοπαιδικός Δόκτωρ Αντώνης Θεοδωρίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδωρίδη. Σας Καλησπέρα και ευχαριστούμε σας. πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι είναι αθρίτιδα γονάτου? Αθρίτιδα του γόνατος, εδώ και έχω και ένα πρόπλασμα για να δείξουμε τι είναι το γόνατο. Εδώ αυτό είναι το γόνατο, εδώ είναι το πάνω μέρος, εδώ είναι το κάτω μέρος. Και όταν τραβήξουμε μια μεσαία γραμμή, αυτό είναι το έξω μισό και αυτό είναι το έσω μισό. Μάλιστα. Πίσω από εδώ, που είναι το κοκαλάκι το μπροστινό, λέγεται υπογονατίδα. Πίσω από αυτή την επιφάνεια, όλο αυτή εδώ που είναι στο μυρό οστό και από εδώ κάτω που είναι στην κνήμη, έχουμε μια επιφάνεια που επικαλούμε ένα αποχόνδρο, αθρικός χόνδρος. Αυτή η επιφάνεια είναι σαν το κοτόπουλο στο μπούτι που όταν το σπάμε έχει ένα σπάδι και μας είναι λίγο και αφήνει μια ελεύθερη κίνηση, ομαλή και ελεύθερη κίνηση. Στην αθρίτιδα ουσιαστικά αυτή η λία επιφάνεια γίνεται σαν τραχιά, έχει φθορά μέσα του. Και αντί να υπάρχει μια ελεύθερη κίνηση, είναι σαν ένα γυαλόχαρτο με γυαλόχαρτο να τρίβονται και προκαλεί και πόνο και δυσκαμψία και διάφορα άλλα συμπτώματα που ουσιαστικά πάβει να υπάρχει αυτή η ελεύθερη κίνηση. Κύριε Θεοδωρίδη, πόσες μορφές αθρίτιδας υπάρχουν και σε ποιες ηλικίες συνήθως εμφανίζονται? Οι αθρίτιδες σε γενικές γραμμές μπορούν να κατηγορηθούν σε δύο. Μία είναι η οστεοαθρίτιδα, που ουσιαστικά Μάλιστα. είναι από μηχανική τριβή. Με τα πολλά χιλιόμετρα που κάνουμε, υπάρχει φθορά σε οποιοδήποτε, όπως και στα λάστιχα, στον αυτοκίνητο, με τα πολλά χιλιόμετρα φθύρονται. Αυτή λέγεται η φυσική φθορά από μηχανική τριβή με τα χρόνια, είναι οστεοαθρίτιδα. Και αυτή συνήθως εμφανίζεται από 60 και μετά. Συνήθως. Η άλλη μορφή αθρίτιδας είναι η φλεγμονώδης τύπου αθρίτιδας. Η πιο συχνή από αυτή είναι η ρευματοειδής αθρίτιδα. Σε αυτές δεν είναι από μηχανική τριβή, αλλά το ανοσοποιητικό σύστημα αρχίζει και τρώει το ίδιο το χόνδρο. Έχει πάρει μπρος το ανοσοποιητικό σύστημα και πολεμά τα ίδια κύτταρα του ανθρώπου. Και παίρνει μέσα στο χώρο και το φθείρει και το διαλύει. Εκεί βλέπουμε ότι οι ηλικίες είναι σε πιο νεαρές ηλικίες. Μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε έφηβους και σε παιδάκια. Αλλά πιο συνήθως είναι από 40 με 50 και πιο μετά. Δηλαδή αυτό, όταν λέτε το ανοσοποιητικό σύστημα, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα στο γόνατο? Δεν ξέρουμε όλες τις αιτίες γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ξεφύγει και πολεμά τα ίδια τα κύτταρα, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικών τύπων ρευματοειδής, υπάρχει και αγκυλοσπονδυλίτιδα, υπάρχει ψωριατική αθρίτιδα, υπάρχουν πολλές και διάφορες. Αλλά σε γενικές γραμμές όλες αυτές το κοινό που έχουν είναι ότι το ανοσοποιητικό σύστημα τρώει τα ίδια τα κύτταρα. Στις αρθρώσεις είναι ο χόνδρος, αλλά και η διαφορά με τις φλεγμονώδεις αθρίτιδα είναι ότι επίσης πολεμά και άλλους τύπους ίσους. Δηλαδή, εκτός από αθρίτιδα, μπορεί να περάσει το δέρμα, το στόμα, το ύπαρ. Έχουν αυτοί και άλλα προβλήματα υγείας και τα πνευμόνια που στην οστεοαθρίτιδα αυτό δεν συμβαίνει. Στην οστεοαθρίτιδα είναι μόνο στις αρθρώσεις. Ωραία. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα που μπορεί να υπάρξει στο γόνατο, μερικά ήδη τα έχουμε συζητήσει. Ποια είναι τα συμπτώματα στην αθρίτιδα γονάτου που να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι είναι αθρίτιδα γονάτου? Στις γενικές γραμμές στην αθρίτιδα υπάρχει πόνος που τυπικά και στην οστεοαθρίτιδα ο πόνος είναι προς το τέλος της ημέρας. Και ο πόνος είναι σαν ένα βάρος. Δεν είναι δηλαδή σαν μαχαίρι, σαν ηλεκτροσόκ, είναι σαν ένα βάρος που με την κίνηση και προς το τέλος της ημέρας πονάει. Και πονάει σε σημείο που επηρεάζει την καθημερινότητα. Δηλαδή επηρεάζει το πόσο μπορεί κάποιος να περπατήσει. Λοιπόν, μετά από κάποια απόσταση, π.χ. 500 μέτρα ένα χιλιόμετρο, μπορεί να αρχίσει να πονάει η αρθρώση του. Ο πόνος επίσης είναι χειρότερος τη νύχτα, που μερικές φορές μπορεί να ξυπνάνε από τη νύχτα από τον πόνο στην άρθρωση.
Και πρίζεται το γόνατο. Πρίζεται λόγω επειδή καταλαβαίνει ο οργανισμός ότι υπάρχει κάποια φθορά. Και για να επεξελθεί σε αυτή την τριβή, παράγει πιο πολύ γράσο. Και αυτό φουσκώνει το γόνατο. Και αυτό βλέπουμε προς πρίξιμο. Και το άλλο είναι η δισκαμψία, δηλαδή δυσκολία στο εύρος κίνησης. Αρχίζει και αγγυλώνει κάπως η άθροση. Ωραία. Υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, ο πόνος και τα άλλα που αναφέρατε. Όμως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν επιδείνωση αυτών των συμπτωμάτων. Σίγουρα. Τραύμα, δηλαδή αν κάποιος σπάσει, έχει πάθει ένα κάταμα στο κάτω άκρο του και επηρεάσει ιδιαίτερα την άθροση, μετά προκαλεί μετατραυματικό και αθρίτιδα, δηλαδή είναι δευτερόλεπτο το τραύμα. Άλλος είναι καταπώνηση των αρθρώσεων. Στον αθλητισμό είναι ωραία γιατί έχει πολλά θετικά για την υγεία μας, αλλά ένα από τα αρνητικά είναι ιδιαίτερα όταν δεν έχουμε σωστή και ισορροπημένη δύναμη για να κάνουμε τις κινήσεις του αθλητισμού που θέλουμε να κάνουμε, είτε είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το καθεξής. Μετά αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιο τραυματισμό στο χώρο, στο χιαστό, στο μήνυσκο, που αυτοί μετά μπορεί να προκαλέσουν πρώιμη αθρίτιδα. Άρα, ναι, να αθλούμαστε, αλλά να έχουμε κάνει μια σωστή ισορροπημένη δύναμη για να μπορέσουμε να κάνουμε ισορροπημένη ενδυνάμωση για να μπορέσουμε να κάνουμε το άθλημα που μπορούμε, θέλουμε, χωρίς τουλάχιστον όσο γίνεται να μειωθεί το ρίσκο τραυματισμού. Ναι, στην άσκηση, αλλά λίγο και προσοχή. Ωστόσο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει αθρίτιδα γονάτου, να ίσως να αποφύγουμε κάποιες ασκήσεις, κάποια αθλήματα, να πρέπει να μας παρακολουθήσει φυσιοθεραπευτής και να μας συμβουλέψει τι θα μπορούσαμε να... Σωστά. Ένας από τους άλλους παράγοντες που είναι θετικό να κάνουμε άσκηση είναι να αποφύγουμε να πάρουμε πολλά κιλά, γιατί τα πιο πολλά κιλά επιβαρύνουν και αυτές τις αρθρώσεις. Άρα και ιδιαίτερα όταν αρχίζουμε και κάνουμε αθλήματα που έχουν ταχύ αλλαγή κατεύθυνσης, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μετά από τα 35-40 και είναι που αρχίζουν οι τραυματισμοί να αυξάνονται. Πριν τα 30 οι αρθρώσεις το δέχονται λίγο καλύτερα. Και πιο ήπιες ασκήσεις, δηλαδή να κάνουμε άθληση αλλά με μικρότερο ρίσκο τραυματισμού, είναι αυτές με ήπιες δονήσεις, που είναι ποδήλατο, ελλειπτικό μηχάνημα, κολύμπι, κοπηλασία. Αυτές οι ασκήσεις είναι εξαιρετικές για την υγεία μας, με πιο ήπιες δονήσεις στις αρθρώσεις μας. Πολύ ωραία. Και ένα απλό περπάτημα, αυτό δεν θα προκαλούσε περισσότερο πρόβλημα, θα λέγατε, έτσι. Θα μπορέσει ο ασθενής, ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα, να συνεχίσει να κάνει ως παμέτρον άριστο μια φυσιολογική ζωή, αφού το επιτρέπει ο πόνος. Αυτό λοιπόν. Η διάγνωση. Πώς μπορούμε να εξακριβώσουμε, ποιες εξετάσεις γίνονται για να εξακριβώσουμε ότι ναι, είναι αθρίτιδα γονάτου αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Η κλινική εξέταση από έναν εξειδικευμένο ορθοπαιδικό στα γόνατα μας λέει αρκετές πληροφορίες, αλλά μετά είναι για διερευνητική διάγνωση είναι οι ακτινογραφίες. Το πρώτο. Όταν είναι ιδιαίτερα μετά τα 60 και 70, είναι κλασικά μόνο ακτινογραφίες αρκούν. Όταν είμαστε σε γκρίζα ζώνη, δηλαδή υπάρχει κάποια φθορά, αλλά δεν είναι αρκετά προχωρημένη η αθρίτιδα, η μαγνητική τομογραφία θα βοηθήσει, γιατί θα μας δείξει κατά πόσο έχει φθαρεί ο χόνδρος και αν τα άλλα μέρη του γόνατος είναι και αυτά επηρεασμένα, είναι σχετικά εντάξει. Γιατί μετά η αγωγή μπορεί να αλλάξει, αν δεν είναι αρκετά προχωρημένη η αθρίτιδα σε όλα τα μέρη του γόνατος. Αυτό θα το δούμε και στο πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Και για θεραπεία, ας αρχίσουμε να κοιτάξουμε πρώτα τις συντηρητικές θεραπείες που υπάρχουν, που διατίθονται τέλος πάντων. Σε γενικές γραμμές, συντηρητικές θεραπείες είναι χάσιμο βάρος, γιατί όσο λιγότερα κιλά κουβαλάμε, τόσο λιγότερο είναι και οι δονήσεις στα γόνατα. Φανταστείτε ότι αν χάσουμε 10 κιλά, είναι η επιφόρτιση στα γόνατα είναι επί 4, δηλαδή
Κάποιο που είναι μόνο 10 κιλά υπέρβαρο είναι καταπονούν τι αθρώσιμα στα γόνατα επί 40 κιλά. Είναι λε και έχουμε δύο βαλίτσε και τι κουβαλάμε συνέχεια, που είναι αναμνόμενο ότι θα πονέσουν οι αθρώσει. Άρα, χάσιμο βάρο και με διατροφή και με ήπιε ασκήσει, όπω είπα, κολύμπη, ποδήλατο, κοπηλασία, ελλειπτικό μηχάνημα. Παυσίπονα που αρχίζουν με τα απλά, π.χ. παρακεταμόλ και μετά τα αντιφλεγμονώδη, πάντα με παρακολούθηση από τον γιατρό, αν υπάρχουν άλλες ενδείξεις από άλλα φάρμακα που παίρνει, από άλλες παθήσεις που έχει ο ασθενής. Και μετά έχουμε και ενέσεις, που και εκεί υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προσέγγιση, δυστυχώς, από κάποιους για κάποιες ενέσεις που δεν είναι τόσο ιατρικές αποδειγμένες ή τα αποτελέσματα. Υπάρχει πολύ ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν βλαστοκύτταρα, υπάρχουν PRP, platelet rich plasma, ή υπάρχουν το λεωρονικό οξύ. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτά δίνονται, αλλά χωρίς οι μελέτες να υποστηρίζουν ότι φέρουν θετικά αποτελέσματα. Το μόνο ενέσιμο που έχει αποδειγμένα θετικά αποτελέσματα είναι η κορτιζόνη μέσα στην άνθρωση. Αλλά αυτό το βάζουμε συνήθως σε πιο προχωρημένες αθρίτιδες και σε αυτοί που δεν θέλουν για κάποιο λόγο ή δεν μπορεί να αντέξει ο οργανισμός τους μια χειρουργική επέμβαση. Όσο όταν λέτε ότι οι άλλοι τρόποι, μεθόδοι όπως το ιαλουρικό οξέ, δεν είναι απεδειγμένο ότι ναι, βοηθά. Μήπως για προσωρινή υπάρχει κάποια προσωρινή ανακούφιση, όμως αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Υπάρχουν μερικές φορές, αρκετές φορές πριν το τελικό στάδιο της αθρίτιδας που πάμε για αρθροπλαστική, μπορεί να υπάρχει μια ρήξη μηνίσκου. Ο μηνίσκος είναι το αμορτιζέρ μέσα στο γόνατο, ένας χόνδρος. Και είναι εδώ πέρα στην άθρωση του γόνατος, το βλέπουμε αυτό το μπλε μεταξύ του μυρού οστού από πάνω και της κνήμης από κάτω. Υπάρχουν κάτι μπλε εδώ, ο έσω και ο έξω μηνίσκος, που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρήξη. Και εκεί, εάν μετά από 3 μήνες έχουμε ακόμα πόνο και ιδιαίτερα πρόβλημα στην κίνηση και έχει κλειδώσει το γόνατο, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη κίνηση, ίσως η αρθροσκόπηση να βοηθήσει, ιδιαίτερα για το μηνίσκο. Άρα υπάρχει μια πιο ήπια χειρουργική επέμβαση. Από ενέσιμα πράγματα, τα προσωρινά, δεν υπάρχει κάποιο μαγικό. Υπάρχει κορτιζόνη που αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 3 το πολύ 4 φορές το χρόνο. Και πάλι με την προσέγγιση ότι μπορεί να αυξήσει λίγο το ποσοστό μόλυνσης μετά από ένα χειρουργείο. Άρα, αν κάνουμε την ένεση κορτιζόνης, δεν πρέπει να γίνει ένα χειρουργείο για τουλάχιστον 4 με 6 μήνες. Γι' αυτό και δεν το κάνουμε και τόσο ελεύθερα. Είναι πιο πολύ περιορισμένο σε αυτούς που για κάποιο λόγο δεν θα είναι έτοιμοι τους επόμενους 6 μήνες για να κάνουμε αρθροπλαστική. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές, κύριε Θεοδωρίδη? Οι χειρουργικές επιλογές εξαρτάται από πού είναι ουσιαστικά η αρθρίτιδα. Αυτό είναι το γόνατο. Άρα, αν κόψουμε τη μέση γραμμή, αυτό είναι το έσω μισό και αυτό είναι το έξω μισό. Εάν και πολλούς, η αρθρίτιδα είναι περιορισμένη στο έσω μισό, δηλαδή και στο κόνδυλο από πάνω, το μυρό του και στην κνήμη από κάτω. Εδώ είναι πολύ φθαρμένο, έχει πάθει πλήρη ρήξη μηνίσκος, έχει φθαρεί όλο ο χόνδρος εδώ. Αλλά ο χόνδρος στην εξωτερική πλευρά, δηλαδή στην έξω πλευρά του μυρού του και τη κνήμη και στην επιγονατίδα, είναι εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια πολύ καλή επέμβαση λέγεται μονοδιαμερισματική, δηλαδή ένα διαμέρισμα του γόνατος, δηλαδή το έσω μισό, βάζουμε μέταλλο από πάνω, μέταλλο από κάτω και πλαστικό ενδιάμεσα. Αυτή είναι η έσω μονοδιαμερισματική. Υπάρχει, αλλά πιο σπάνιο, το έξω μισό. Δηλαδή το έξω μισό να έχει φθαρεί, αλλά το έσω μισό να είναι εντάξει. Εκεί κάνουμε μονοδιαμερισματική στο έξω μισό. Και η τρίτη μερική αρθροπλαστική είναι στην επιγονατίδα. Δηλαδή πίσω από την επιγονατίδα έχει φθαρεί ο χόνδρος και κάνουμε αρθροπλαστική μόνο στην επιγονατίδα και πίσω από το πυρόστο. Αυτές είναι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνήθως είναι λίγο πιο νεαροί ασθενείς, δηλαδή στα 60 τους,
και έχουν αθέτητα σε ένα κομμάτι του γόνατος. Εάν όμως η αθέτητα επηρεάζει και τα τρία, και το εσωμισό και το εξωμισό και την επιγονατίδα, τότε πάμε για ολική αθοπλαστική. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε μέταλλο σε όλη την επιφάνεια του μερογοστού, σε όλη την επιφάνεια έσω και έξω της κνήμης και πλαστικό ενδιάμεσα, σε όλη το μέρος ενδιάμεσα του μερογοστού και της κνήμης. Αυτό είναι η ολική αθοπλαστική που είναι για πιο προχωρημένη αθρίτιδα. Και ο λόγος που κάνουμε μόνο διαμερισματική στην αρχή είναι επειδή θέλουμε να παρατείνουμε την ολική αθροπλαστική. Έχει καλύτερη κίνηση, έχει καλύτερα αποτελέσματα, έχει λιγότερο πόνο, πιο γρήγορα από θεραπεία ή μόνο διαμερισματικές. Αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλη σημασία παίζει εδώ η επιλογή να προσέξουμε τον ορθοπαιδικό που θα επιλέξουμε. Γιατί θα λέγατε ότι είναι τόσο σημαντική και τι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην άρθρωση με την πάροδο του χρόνου εάν δεν ακολουθήσουμε μία θεραπεία συντηρητική ή χειρουργική. Για την επιλογή του ορθοπαιδικού πάντα πρέπει να προσέξει ο ασθενής ότι όντως αυτός ο ορθοπαιδικός που θα διαλέξει είναι εξειδικευμένος. Εξειδικευμένος σημαίνει ότι έχει επικεντρωθεί και στην ειδικότητά του και στα χειρουργία που κάνει σε μία άρθρωση. Αν έχει κάνει λίγο ώμο, λίγο γόνατο, λίγο σπονδυλική στη λίγο ποδοκνημική, αυτή δεν είναι εξειδίκευση, δηλαδή δεν είναι ειδικό σε μία άρθρωση. Άλλες εμπειρίες και γνώσεις έχει αυτός που επικεντρώνεται σε μία άρθρωση, π.χ. στο ισχύο ή στο γόνατο, και άλλο κάποιος που είναι γενικός. Οι ιατρικές μελέτες, και υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση ιδιαίτερα στην Αγγλία, to get it right the first time, που σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε ένα σωστό χειρουργείο σωστά με την πρώτη φορά. Γιατί αυτοί που κάνουν λιγότερα επεμβάσεις, όχι τόσο συχνά, δεν έχουν τόσο καλά αποτελέσματα. Και άρα εκεί που μια αθροπλαστική, μια ολική αθροπλαστική π.χ. μπορεί να κρατήσει 10 χρόνια 98% τις φορές ή 20 χρόνια σχεδόν 90% τις φορές, σε έναν που κάνει πιο σπάνια αυτή την επέμβαση, εκεί που θα σίγουρα θα αντέχει 10 χρόνια, σχεδόν σίγουρα, θα μπορεί να αντέξει 5 χρόνια. Άρα και το ρίσκο αναθεώρησης, το ρίσκο πόνου, το ρίσκο να μην νιώθει τόσο καλά το γονατό του, είναι πολύ αυξημένο σε κάποιον μη ειδικό. Γι' αυτό και πάντα θέλουμε να προσέχουμε και να διαλέγουμε τον ορθοπαιδικό μας να είναι σωστά εξειδικευμένο σε αυτό το κομμάτι. Ναι, κύριε Θεοδωρίδη, σε αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να μου πείτε αν είναι σωστά που σκέφτομαι, μπορείτε να με διορθώσετε, ότι ο γενικός χειρουργός, δηλαδή όλοι οι χειρουργοί κάνουν την εξειδίκευση του γενικού χειρουργού και μετά ανάλογα το κλάδος, όπως εσείς, ορθοπαιδικός, τότε προχωράει σε αυτή την εξειδίκευση. Όντως έτσι είναι. Ναι, στη θεωρία, όχι στην πράξη. Ναι, έτσι όπως λέτε, όταν κάνουμε την ειδίκευση, με την ειδικότητά μας κάνουμε λίγο απ' όλα και μετά επικεντρωνόμαστε. Το θέμα είναι σε ποιο σύστημα έχεις κάνει την ειδίκευση. Δηλαδή, άλλο είναι η ειδικότητα, το επίπεδο, η ποιότητα που θα πάρεις στο αγγλικό σύστημα όπως ήμουν εγώ, και άλλο π.χ. σε άλλες χώρες που δεν δίνουν τόσο πολύ έμφαση. Άλλο είναι να μαθαίνεις συνέχεια του συνεχής αξιολογής επί 10-15 χρόνια και να γίνεις διευθυντής, και άλλο είναι να το κάνεις σε 5 χρόνια. Άλλο η ποιότητα του ενός, άλλο η ποιότητα του. Και αυτό είναι ανάλογα με τη χώρα που έχεις κάνει την ειδικότητα. Γιατί δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες σε αυτό το κομμάτι. Και κάτι που κάνουν πολύ στο εξωτερικό, όχι τόσο στην Ελλάδα, είναι τα λεγόμενα fellowships. Fellowships είναι οι υπερειδικότητες, οι υπερεξειδικεύσεις. Δηλαδή, επικεντρώνεσαι για κάποιο χρονικό διάστημα, μήνυμα 6 μήνες με ένα χρόνο, κάποιο ακόμη περισσότερο, μόνο σε μία άρθρωση. Μόνο στο γόνατο, μόνο στο νόμο, εκεί που έχεις κάνει την ειδικότητα. Και εκεί είναι που μπορείς να παρέχεις εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή,
Μάλιστα, τα λέμε ορθοπαιδικός, δηλαδή δεν καλύπτει οτιδήποτε ορθοπαιδικό του σώματος, έτσι. Μπορεί να κάνει, ξέρει τη θεωρία για, γενικά για Ναι. όλο το σώμα, αλλά και μπορεί να χειρουργήσει σε πολλά μέρη του σώματος, αλλά εκεί που μπορεί να βάλει τα εξαιρετικά του αποτελέσματα, δηλαδή τη στάμπα του Rolls Royce, ας το πούμε, Έτσι. εκεί που είναι τα σούπερ αποτελέσματα, είναι σε μία άρθρωση. Εγώ είμαι στο γόνατο. Κάποιος άλλος θα είναι στον ώμο, κάποιος άλλος θα είναι στο ισχύο. Μπορεί με να κάνει κάποια, όχι τόσο περίπλοκα, χειρουργία σε άλλες αρθρώσεις, αλλά εκεί που θα βάλει τη στάμπα, την καλή του, το όνομά του και θα πει εδώ είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα, θα είναι σε μία άρθρωση. Αυτή είναι η σημασία της εξειδίκευσης. Γιατί μπορεί να κάνει όχι μόνο τα απλά πολύ καλά, αλλά μπορεί να κάνει και τα σπάνια και τα περίπλοκα εξίσου καλά. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε με εξιορθοπαιδικός, με εξειδίκευση σε αυτό. Και βάσει του βιογραφικού του να δείτε πού την έχει κάνει, πόσο καιρό έχει σπαταλήσει σε αυτό το τομέα. Άλλο είναι π.χ. να κάνουμε κάτι σε ένα πολύ τεράστιο όνομα, πολύ γνωστό όνομα, σε κάποιο γνωστό μέρος, και άλλο να μείνει εκεί για λίγες εβδομάδες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Ιδιαίτερα όσο πιο πολλά χρόνια την έχει κάνει την εξειδίκευση στο εξωτερικό, λόγο Αγγλία, Αυστραλία, Αμερική, που είναι πολύ γνωστές χώρες για εξειδίκευση, εκεί βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα και η ποιότητα που παρέχουν είναι πολύ ανώτερα από κάποιες άλλες χώρες. Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, έτσι? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας έχετε πει και πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή γενικά για οποιαδήποτε επέμβαση να τα κοιτάμε όλα αυτά πριν επιλέξουμε, Ναι, τέλος πάντων, ποιο θα εμπιστευτούμε. και στην αρθροπλαστική δεν είναι κάτι που επήγει να γίνει χειρουργείο την επόμενη μέρα. Μπορεί να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε τη συντηρητική αγωγή που είπαμε, και για κάποιο χρονικό διάστημα που συνήθως είναι κάποιοι μήνες, δεν αλλάζει κάτι σε μέρες ή εβδομάδες, και μετά να προγραμματίσουμε, να μιλήσουμε σε τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό και να δούμε τι μπορούμε χειρουργικά, εάν θέλουμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε. Δεν είναι πήγη όμως πολλές φορές, ιδιαίτερα στο ιδιωτικό τομέα, υπάρχει πίεση να γίνει ένα άμεσο χειρουργείο. Αυτό δεν χρειάζεται, ιδιαίτερα σε κάτι που μπορεί να περιμένει, όπως είναι η αρθρίτιδα. Έτσι. Και τέλος, κάτι που πρέπει να προσέξουμε μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Όσο καλά και να πάει το χειρουργείο, οποιοδήποτε χειρουργείο είναι, εξίσου σημαντικό είναι η αποθεραπεία. Μάλιστα. Η αποθεραπεία γίνεται συνδυασμό και με την επίβλεψη από τον ορθοπαιδικό και από τον φυσιοθεραπευτή. Γιατί πρέπει να κάνουμε μια σωστή ισορροπημένη ενδυνάμωση γύρω από την άρθρωση, γύρω από το συνολικά κάτω από αυτή την άρθρωση που έχουμε. Δηλαδή δεν επικεντρωνόμαστε π.χ. μόνο στο γόνατο όταν κάνουμε επέμβαση στο γόνατο. Υπάρχει το ισχύο, υπάρχει ο κορμός, υπάρχουν και άλλες αρθρώσεις που επηρεάζουν και αυτά το γόνατο. Άρα γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια συνολική εικόνα και βελτίωση, και πρέπει να υπάρχει μια στενή παρακολούθηση. Άρα δεν είναι κάνουμε χειρουργείο και την επόμενη μέρα περιμένουμε να πάνε όλα τέλεια. Χρειάζεται επίβλεψη, υπομονή και επιμονή να γίνει και η σωστή αποθεραπεία. Πάντα υπό σωστή παρακολούθηση από ένα εξειδικευμένο ορθοπαιδικό και φυσιοθεραπευτή. Για μια ολική αρθροπλαστική θα περιμένουμε ότι είναι πολύ εφικτό από 4 με 6 εβδομάδες να έχουμε μια ελεύθερη κίνηση. Είναι πολύ εφικτό. Κάποιοι μπορούν να πάρουν λίγο πιο πολύ για άλλους λόγους, αλλά σε γενικές γραμμές αυτά είναι εφικτά, αλλά χρειάζεται Ναι. ενθάρρυνση και παρακολούθηση. Όταν λέτε πιο πολύ, πόσο εννοείτε πιο πολύ? Γιατί υπήρξαν περιπτώσεις από άτομα που έχω ακούσει που νομίζοντας ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, το αφήνεις και μετά μπορεί να περάσουν χρόνια και να αντιληφθούν ότι δεν έγινε, δηλαδή η θεραπεία που έπρεπε να γίνει με τη χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό ίσως να είναι καλό να έχουμε κάποια ιδέα ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα που θα πρέπει
να περιμένουμε πριν πάμε πίσω στο χειρουργό και να πούμε δεν έγινε τίποτα, έχω ακόμη το πρόβλημα. Μετά το χειρουργείο, Ναι, εννοείται μετά το πρώτο χειρουργείο, όχι, μετά το συνήθως χειρουργείο. μετά το χειρουργείο υπάρχει παρακολούθηση ανά 2 εβδομάδες στην αρχή, μετά ανά μήνα. Για περίπου μεταξύ 6 εβδομάδες με 3 μήνες υπάρχει στενή παρακολούθηση. Όταν εκεί πάνε καλά, το αφήνουμε. Εάν ο ασθενής όμως νιώθει ότι όντως κάτι δεν πάει καλά, είναι πολύ σημαντικό να πάει σχετικά άμεσα στον ορθοπαιδικό να δούμε αν υπάρχει κάποιο θέμα. Μπορεί η έκταση που είναι το ευθεία, να πηγαίνει το γόνατο ευθεία, είναι πιο σημαντικό από να έρθει η κάμψη, δηλαδή το λύγισμα. Και ένα από τα πιο συνήθεις παράγοντες που δεν πάει καλά μια αυτοπλαστική είναι ότι χάνεται η έκταση. Γιατί δεν το εκτιμά σωστά, δεν έχει καταλάβει κάτι ο ασθενής ή από τον συνδυασμό με τον ορθοπαιδικό και τον φυσιοθεραπευτή. Άρα εκεί, εάν χάσουμε 1 μήνα επειδή ο ασθενής δεν κατάλαβε τη σημασία, επειδή δεν φοβήθηκε να το πει, ένας μήνας να χαθεί σε αυτό το θέμα είναι τραγικό, γιατί δύσκολα επανέρχεται. Γι' αυτό έχουμε κάποιο πρόβλημα μετά το χειρουργείο. Ας το δούμε τον χειρουργό μέσα σε 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες στο βοσλή, να το δούμε, να ρωτήσουμε, να πάρουμε την έγκριση ότι συνεχίζουμε ή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πιο άμεσα. Καλύτερα να το αντιμετωπίσουμε κάτι νωρίς παρά να το παραμελήσουμε. Και αν ακόμη ο χειρουργός λέει εντάξει θα πάρει κάποιο χρόνο, πόσος χρόνος είναι αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην γνωρίζουμε πόσο χρόνο, εντάξει μας λέει ο γιατρός, Εξαρτάται ο τι είναι. χειρουργός, Δηλαδή, ναι. εντός 6 μήνες, 3 με 6 μήνες, αν ο ασθενής δεν έχει επανέλθει στο ιδανικό σημείο που πρέπει, τότε υπάρχει κάποιο θέμα. Σπανίως θα χρειαστεί ένας χρόνος, δηλαδή εκεί που θα είμαστε στα 6 μήνες δεν είμαστε καλά και θα είμαστε καλά χωρίς κάποια χειρουργία, θα είμαστε στον 1 χρόνο μετά από μια αυτοπλαστική. Άρα 6 μήνες το σχεδόν το ανώτερο όριο πριν πρέπει να γίνει κάτι. Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση. Υπάρχει η περίπτωση για να φτιαχτεί το πρόβλημα αν με την πρώτη επέμβαση τελειωθεί και το πρόβλημα, συνεχίζει την πετυχία για οποιοδήποτε λόγο η επέμβαση, μετά μπορεί να φτιάχτη το πρόβλημα ή επειδή έχει γίνει ήδη μία επέμβαση, θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Εάν τώρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχει πάει τόσο καλά μετά από την αυτοπλαστική, γι' αυτό και που χρειάζεται επίβλεψη από κάποιον εξειδικευμένο. Τώρα, για να χρειαστεί ένα δεύτερο χειρουργείο, θα πρέπει πρώτα να διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα. Και αυτό είναι με την εξειδίκευση του κάποιου ορθοπαιδικού. Εάν κάτι δεν πάει καλά, είτε στην επικοινωνία, είτε έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη του, υπάρχει και δεύτερη γνώμη. Αυτό είναι μια κάτι που μπορεί να κάνει ελεύθερο ασθενής. Μετά είναι εάν υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει αναθεώρηση, αλλά δεν είναι κάτι ούτε εύκολο, ούτε για κάποιον γενικό. Είναι πάντα η αναθεώρηση είναι στον εξειδικευμένο. Μόνο εξειδικευμένοι κάνουν αναθεωρήσεις. Μπορεί να είναι κάτι ήπιο, κάτι σχετικά εύκολο, πήγε αλλάζουμε το πλαστικό γιατί το πλαστικό έχει φθαρεί, ή κάτι πιο περίπλοκο γιατί αρχίζει και έχει ξεκολλήσει το μόσχιο, το εμφύτευμα που έχουμε βάλει μέσα από το κόκαλο. Αυτό είναι όλο και πρέπει να βγει όλο, πρέπει να μπει καινούριο. Αυτό για να γίνει σε 1 χρόνο πρέπει κάτι να έχει πάει πολύ στραβά. Συνήθως αυτό είναι μετά από 10 χρόνια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστά με την πρώτη φορά, get it right first time, και αυτό δείχνει ότι για να το κάνουμε όσο το καλύτερο ποσοστό γίνεται είναι μόνο σε εξειδικευμένους. Αυτοί που κάνουν μέρα νύχτα το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Έτσι, και όπως να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε πριν, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τον εξειδικευμένο χειρουργό για να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Να είστε Θεοδωρίδη. Να είστε καλά και ελπίζω να σας έχουμε και πάλι μαζί μας να καλύψουμε ένα άλλο θέμα. ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με ένα καινούριο φιλοξενούμενο και ένα νέο θέμα. Καλό σας βράδυ.